Το χρηματοκιβώτιο ήταν ανοιχτό. Ήταν ανοιχτό, έτσι. Τι να πούμε, τώρα καταστράφηκε παιδί. Χθες το βράδυ ήρθε να με πάει στον Δήμαρχο με κάποιο πρόβλημα και του λέω, μου λέει καλά το έκλεισε και νωρίς χθες το βράδυ, μου λέει, γιατί είπατε ότι πέφτανε χθες το βράδυ. Καλά που ήταν μαζί μας χθες το βράδυ και ετοιμαζόταν να δείτε. Τώρα τι να πούμε, αν γινόταν κάτι κακό, θα λέγαμε ας τα παίρνουν όλα και σε φέραν το παιδί. Πάρα πολλά υγεία του παιδιού, τίποτα άλλο. Κοίταξε να δεις, ήμουν εδώ αδάς. Ναι, ναι. Βλέπω ένα αυτοκίνητο εκεί που είναι το άφησμα. Σταματάει απότομα, τέσσερις πόρτες ανοιχτές, τέσσερι με τα τέτοια, τρεις μέσα στο μαγαζί, ο άλλος έξω. Φεύγω εδώ, πάω, παίρνω τηλέφωνο για αστυνομία και τίποτα. Ναι. Κατευθείαν ειδοποιήσατε δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Πόσοι ήταν, πόσοι... Τέσσερις. Οι τρεις πήγανε μέσα και ο ένας έξω. Ναι, 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 και ο ένας έξω. Δεν πέρασε ένα μισή λεπτό. Και ακούσαμε μάλιστα που κράπτου από εδώ κατά. Τι όπλα είχαν, είδατε? Καλάζνικοφ, έτσι μεγάλο. Ο άλλος κατηγόταν εκεί και έλεγε όποιος ήταν. Αυτονούσαν δηλαδή και τους περαστικούς, έτσι. Άκουσα, δεν το πρόσεξα εγώ. Φελίσια σκότα. Φελίσια σκότα. Δε σκούρο, μαύρο, δεν ξέρω. Απείλησαν και τους περαστικούς, δηλαδή είχαν κλείσει τον δρόμο. Ήταν ένα παιδάκι που ήταν εκεί πέρα. Ναι, ναι, εκεί στο κοντά που είναι γύρω με την παλίτσα. Μάσκες. Ναι, πριν μισό λεπτό, ναι, ήμουνα μέσα στο χρυσοβοείο και ψώνιζα, βγήκα έξω, πήγα στα κατεψυγμένα και ακούσαμε πυροβολισμούς. Δεν ξέρω αν ήταν ένας ή δύο ή τρεις. Πανικοβληθήκαμε, κλειδωθήκαμε, δεν ξέραμε μήπως έρθουν και σε εμάς. Και όταν βγήκαμε έξω είχαν ήδη διαφύγει, λέει, προς τα κάτω. Ήταν όλα προμελετημένα. Διότι βγήκαν από μικρό παράδρομο και έφυγαν από τον κανονικό δρόμο.